Στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή συμφώνησαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτή την ιστορική απόφαση. Παράλληλα, συζήτησαν για το εμπόριο αλλά και για τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας. Η θέση της Κίνας είναι σταθερή. Είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στην αποπυρηνικοποίηση της Χερσονήσου και είμαστε αντίθετοι στις πυρηνικές δοκιμές και στις εκτοξεύσεις πυράβλων από τη Βόρεια Κορέα. Ειρήνη και σταθερότητα στη Χερσόνησο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κινέζος Πρωθυπουργός. Η κοινή δήλωση, η πρώτη που υπεγράφει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, δεσμεύει τις δύο πλευρές να περιορίσουν τα ορυκτά καύσιμα και να αναπτύξουν περαιτέρω την πράσινη τεχνολογία. Σήμερα εντείνουμε τη συνεργασία μας για την κλιματική αλλαγή με την Κίνα, που σημαίνει ότι σήμερα Κίνα και Ευρώπη έδειξαν αλληλεγγύη με τη μελλοντική γενιά και υπευθυνότητα για όλο τον πλανήτη. Έχουμε πιστεί ότι η χθεσινή απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αφήσουν τη Συμφωνία του Παρισιού είναι μεγάλο λάθος, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα ήρθαν πιο κοντά όσον αφορά την παραγωγή χάλιβα και άλλαξαν τους κανόνες της Ένωσης για την εμπορική άμυνα, αλλά δεν έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία, όπως είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Ανέφερα ακόμη μια φορά το πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην παραγωγή χάλιβα και είμαστε σε θέση να γεφυρώσουμε τις διαφορές, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί, δήλωσε χαρακτηριστικά.